Βουλευτής δεν είναι εδώ σήμερα για να χειροκροτήσει. Έχουμε επίγνωση της σοβαρότητας του θέματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και πρώτα απ' όλα οι ίδιοι υπουργοί. Σας συγχαίρω κυρία Πρόεδρε και τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον Υπουργό που εισηγήθηκε να σε σύντομο χρόνο να συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα έλεγα ότι αυτή θα ήταν σωστό να θεωρηθεί ως μια πρώτη συνεδρίαση και να ακολουθήσουν και άλλες, αλλά και γιατί όχι μια συγκροτημένη καθημερινή λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρακολούθησης των εξελίξεων από τη μεριά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνεργασίες και με την αυτοδιοίκηση και φυσικά με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί η Βουλή των Ελλήνων πράγματι πρέπει να παίξει τον ειδικό και ξεχωριστό της ρόλο σε αυτή την σοβαρή υπόθεση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος και Στελέχη, κύριε Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι των φορέων που έχετε κληθεί σήμερα, θα πρέπει νομίζω όλοι, μια και σήμερα έχουμε στη Βουλή των Ελλήνων, απευθυνόμαστε και στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε ότι το περιβάλλον δεν μπορεί να θεωρείται ακριβό, όσο και αν κοστίζει το περιβάλλον. Γιατί αυτό είναι ένας πυρήνας που διατρέχει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες και επηρεάζει και καθορίζει ρυθμίσεις, αποφάσεις και χειρισμούς που μπορεί σε αυτές να οφείλονται περιστατικά και όχι. Βεβαίως δεν αναφέρομαι ειδικά στο συγκεκριμένο, που θα μπορούσαν αλλιώς να αντιμετωπιστούν και όχι μόνο στον θαλάσσιο χώρο, ευρύτερα στο περιβάλλον, εάν δεν επίθετο αυτή η πολλές φορές δαμόκλειο σπάθη ότι εντάξει όλοι είμαστε υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά δεν μπορούμε και να μην δούμε την ανάπτυξη, δεν μπορεί και να μην δούμε την δραστηριότητα, δεν μπορεί και να μην δούμε το άλλο. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αφορμή και αυτό το σοβαρό συμβάν, πρέπει να συνομολογήσουμε ότι το περιβάλλον είναι πρώτη προτεραιότητας και αντιθέτως, αν δεν το συνομολογήσουμε αυτό, τότε πραγματικά κοστίζει η προστασία του περιβάλλοντος πολύ περισσότερο και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα από ότι εάν το λάβουμε αυτό ως κατευθυντήρια κατεύθυνση. Και νομίζω ότι από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κατεύθυνση είναι κυρίαρχη και από την κυβέρνηση επίσης. Θέλω, οι υπουργοί ήδη απάντησαν νομίζω επαρκώς σε μια σειρά από ερωτήματα. Τα ερωτήματα όντως είναι πολλά και κάποια δεν μπορούν να απαντηθούν ακόμα. Όπως για παράδειγμα το απαράδεκτο της βήθησης και του ναυαγίου αυτού. Δεν μπορεί ακόμα να απαντηθεί γιατί βυθίστηκε και όμως είναι ένα κρίσιμο ζήτημα από όπου θα προκύψουν μόνο ευθύνες ποινικές ή άλλες. Θα προκύψουν και συμπεράσματα πολύ χρήσιμα για όλους μας. Αλλά πρέπει να αποδειχθεί γιατί βυθίστηκε και με ποιους όρους. Όπως επίσης και πολλά άλλα. Αλλά αυτά απαιτούν από όλους μας συμμετοχή σοβαρή και όχι πετροβολητά. Θα τελειώσω κυρία Πρόεδρε, παρότι τα θέματα είναι πάρα πολλά. Όταν έγινε το τραγικό συμβάν στο Norman Atlantic, ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης τότε, αμέσως, πρωί-πρωί επισκέφτηκα το Υπουργείο. Με υποδέχτηκε ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Πήγε στο θάλαμο επιχειρήσεων. Τα στελέχη του λιμενικού σώματος με ενημέρωσαν. Δεν πετροβόλησα κανέναν. Παρά το γεγονός ότι δημοσιεύματα υπήρχαν πολλά. Δεν συνταυτιστήκαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί ξέραμε ότι έχουμε ανθρώπινες ζωές. Γιατί ξέραμε ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα. Και κρατήσαμε μια απολύτως υπεύθυνη στάση. Και τελειώνω. Λιμενικό σώμα. Στις τρεις πρώτες
στοχεύσεις του, από την ίδρυσή του και σε όλο του το οργανογράμματα και τους νόμους που το διέπουν, είναι η προστασία των θαλασσίων συνόρων και η εποπτεία, είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη θάλασσα και είναι σε πρωτεύουσα θέση η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Με ειδική διεύθυνση προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, την οποία εγώ προσωπικά έχω θαυμάσει από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν βουλευτής Πειραιά και επισκεπτόμουν το Υπουργείο και είχα θαυμάσει την επάρκεια, αλλά όχι τη στελέχωση βέβαια, όχι την επαρκή στελέχωση, αλλά την επάρκεια της τεχνογνωσίας που διέθετε η Διεύθυνση Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λιμενικού Σώματος. Λοιπόν, και επί της δικής μου θητείας, το 2015, το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο οργανώσαμε μία άσκηση με προσομοίωση διαρροής πετρελαίων από τα ελληνικά δηληστήρια, από τα ΕΛΠΕ, κατά την διαδικασία φόρτωσης-εκφόρτωσης, με πληρέστατη συμμετοχή. Μια άσκηση η οποία έβγαλε συμπεράσματα. Και το 2016 η αποθήκη με τα όποια μέσα διαθέτει το λιμενικό σώμα χρειάστηκε να ανανεωθεί και ανανεώσαμε όλο το υλικό το 2016 στην αποθήκη που είναι στην Ελευσίνα. Η οργανική σύνθεση των πληρωμάτων για τέτοια πλοία, ενώ η νομοθεσία έλεγε ότι σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει μειωμένη σύνθεση, είχε γίνει καθεστώς από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Καθεστώς. Εγώ ως βουλευτής της αντιπολίτευσης δεχόμουν τις διαμαρτυρίες των αυτεργατικών σωματείων και είχα κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Και μόνο όταν προς τιμήν της η κυρία Διαμαντοπούλου ανέλαβε αρμοδιότητα, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει: «Κυρία Τρίτσα, έμεινα κατάπληκτος. Πώς δεν σας έχουν απαντηθεί όλες αυτές οι ερωτήσεις?» Τυχαία έπεσα απάνω του. «Θα σας στείλω όλες τις αποφάσεις». Και μου έστειλε τις περισσότερες. Και όταν ανέλαβα, βάλαμε μια διαδικασία ανατροπής αυτής της εξόφθαλμα παράνομης πραγματικότητας των μειωμένων συνθέσεων. Έτσι από 9 οργανική σύνθεση αυτό το πλοίο έγινε 11. Και σας το λέω και με επιείκεια. Απολογούμε και γι' αυτό. Κι όμως ενώ έπρεπε να είναι παρόντες 8, ήταν 2 και μάλιστα όχι αξιωματικοί. Λοιπόν, όλα αυτά ενδεικτικά είναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τα προεδρικά διατάγματα 55 του 98, 11 του 2002, 148 του 2009 που είναι για, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Προστασίας, θα πρέπει υπό το πρίσμα των δυσμενών αυτών εξελίξεων να δούμε καταρχήν, εγώ νομίζω ότι υλοποιήθηκαν όσο προβλέπονται από τη μεριά των υπευθύνων και των υπηρεσιών και των υπουργών, αλλά πρέπει να δούμε όταν έχουμε πυρκαγιά, πλημμύρα ή οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, έχουμε το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε την πολιτική προστασία με επιχειρησιακή δυνατότητα. Εδώ, κύριε Δρίτσα, παρακαλώ όμως να κλείνετε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, έχετε δίκιο. Εδώ, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος μετά από ναυάγια, έχουμε επικουρική επιχειρησιακή παρέμβαση του κράτους. Επικουρική. Έχουμε αστυνόμευση, έχουμε εποπτεία, έχουμε αυτό, αλλά επιχειρησιακή παρέμβαση έχουμε επικουρική και όχι κύρια όπως είναι στις άλλες περιπτώσεις, και όλα τα άλλα ανατίθενται στις ιδιώτες, όχι στην Ελλάδα, διεθνώς. Είναι κανόνες της διεθνούς ναυτιλίας αυτή. Λοιπόν, εδώ αυτά τα όποια κενά και τα όποια ζητήματα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι να μην αγνοήσουμε κανένα και να μην θεωρήσουμε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα στη θάλασσα.
Εμείς τουλάχιστον και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε ότι συμβαίνουν και ατυχήματα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα έχουν έως...